Θα κλείσει μείον πάλι. Μέχρι να φτάσουμε στον πάτο να δούμε που θα πάμε. Με αρνητικό πρόσημο κλείνει η φετινή τουριστική σεζόν για τα εμπορικά καταστήματα στον Άγιο Νικόλαο. Κάνοντας τον απολογισμό της τουριστικής περιόδου, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς η καταναλωτική κίνηση και ο αντίστοιχος τζίρος των εμπορικών καταστημάτων ήταν μειωμένος κατά 20% περίπου σε σύγκριση με πέρυσι. Όπως τονίζουν οι καταστηματάρχες, είναι γεγονός ότι οι τουρίστες καταναλωτές αντιστοιχούν σε ένα 40% περίπου της καταναλωτικής κίνησης στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, γεγονός που τους καθιστά καθοριστικό παράγοντα επιβίωσης της τοπικής αγοράς. Το χάλι το μαύρο πήγε. Δεν θα μπορούσε να πάει χειρότερα πάντως. Δεν είναι. Παιδιά, εδώ κάτω δεν ξέρω τι συμβαίνει, μάλλον είναι πολλές οι κλίνες και φέρνουν κόσμο ο οποίος είναι γενικά με στενές τσέπες. Δύσκολη χρονιά ήταν γενικά, δύσκολη. Ένα 20% σίγουρα κάτω. Ο τουρισμός δεν ήταν μειωμένος, αλλά πιστεύω ότι η ποιότητα ήταν πιο χαμηλή. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κυκλοφορεί ο κόσμος, αλλά η κατανάλωση να ήταν μειωμένη. Ναι, εγώ είμαι ευχαριστημένος από τη φετινή σεζόν, ναι, αρκετά. Όμως σε γενικές γραμμές, από ό,τι ξέρω, δεν πήγε καλά. Παρά τις ικανοποιητικές αφήξεις, ο αυξημένος αριθμός επισκεπτών δεν οδήγησε σε ανάλογη αύξηση των εισόδων. Γεγονός που, όπως τονίζουν οι καταστηματάρχες του Αγίου Νικολάου, αποδίδεται από τη μία στη μείωση των τουριστών από τη Ρωσία, που παραδοσιακά ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στις διακοπές τους, και από την άλλη στα πακέτα all inclusive, που δεν αφήνουν τους τουρίστες να ξοδέψουν χρήματα στην τοπική αγορά, με εκείνους που περνάνε πλέον τις πόρτες των καταστημάτων για αγορές να είναι ελάχιστοι. 20% κάτω. Για όλη τη σεζόν. Για όλη τη σεζόν, για κάθε μήνα που κρατάμε στατιστικά ήταν 20% κάτω. Έχει ο κόσμος μικρότερη αγοραστική δύναμη. Δεν αγόραζε όπως παλιότερα. Οι Ρώσοι χαθήκανε, μεγάλο πακέτο από τους Ρώσους πήγε Τουρκία. Εμείς ήδη έχουμε κάνει το χειρότερο Μάιο, το χειρότερο Αύγουστο στα τελευταία 21 χρόνια που είμαστε εδώ πέρα. Τόσο καλά. Και δεν ξέρουμε τον Οκτώβριο πώς θα εξελιχθεί. Το σεζόν πήγε καλύτερα προς το τέλος. Όλο το καλοκαίρι είχαμε πολύ τουρισμό, αλλά δεν ήταν η καλή ποιότητα. Και τώρα το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο εμείς πάμε καλύτερα. Η κοιλιά έγινε στους μήνες τους δυνατούς. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος τον Αύγουστο, παραδείγματος χάρη, δεν δούλεψε. Αλλά αυτό είναι σχετικό. Άλλοι μπορεί να δουλέψουν, άλλοι όχι. Αλλά από ό,τι ακούω και από συναδέλφους στην αγορά, ήταν πεσμένη η κίνηση τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ένας δυνατός μήνας. Δεν ξέρω τι υπήρχε στις αφήξεις, ξέρω όμως ότι ήταν μια σεζόν καταναλωτικά μειωμένη. Στο ήδη αρνητικό κλίμα στην αγορά του Αγίου Νικολάου έρχεται να προστεθεί η αγωνία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μετά τη χρεοκοπία του Thomas Cook και τον ντόμινο επιπτώσεων που φοβούνται ότι μπορεί να επιφέρει. Είμαστε κάτω από πέρυσι. Πόσο? Περίπου στο 30%, 30-35%. Εντάξει, τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε. Είχαμε και αυτό το πρόβλημα με την Thomas Cook, το οποίο πάρα πολύ επηρεάστηκε την περιοχή βεβαίως. Τώρα έτσι πάει, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μάλλον θα κλείσουμε γρηγορότερα. Μετά από αυτά που γίνανε με το γραφείο Thomas Cook, δεν ξέρουμε πώς θα συμπληρωθεί το κενό αυτό. Εντάξει, να έχουμε την υγεία μας να παλέψουμε.